Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Αγγέλου, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με την παράταξη Μπροστά το Νότιο Αιγαίο του Γιώργου Χατζημάρκου. Κυρία Αγγέλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλή επιτυχία σε αυτόν τον νέο κύκλο εκπομπών που κάνετε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και φυσικά για την παρουσία σας. Κυρία Αγγέλου, αν και είστε γνωστή στην περιοχή και μέσα από τη δράση σας και από την πορεία σας, θα ήθελα πρωτού ξεκινήσουμε να πούμε ορισμένα πράγματα για εσάς. Να πείτε δηλαδή λίγα λόγια για το ποια είστε και τι ακριβώς έχετε κάνει. Λοιπόν, όσον αφορά την προσωπική μου δράση, εννοείται την κομματική. Θα ξεκινήσουμε καλύτερα από το βιογραφικό σας, δηλαδή τι έχετε σπουδάσει και με τι έχετε ασχοληθεί και φυσικά να μας πείτε στη συνέχεια και για την κομματική σας δράση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαι ειδικός εφαρμογών διαιτητικής και φιλόλογος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκα μέχρι και το 2015 ως φιλόλογος. Από το 2015 μέχρι και το 2016 εργάστηκα ως σύμβουλος του Υπουργείου Τουρισμού της Υπουργού, της κυρίας Κουντουρά. Ήμουν υπεύθυνη σε θέματα εναλλακτικού τουρισμού. Και μετά επέστρεψα και πάλι στη Ρόδο, όπου ανέλαβα την οικογενειακή επιχείρηση, η οποία έχει να κάνει με τον τουρισμό, είναι καταστήματα στην παλιά πόλη της Ρόδου, όπου και συμμετέχω πλέον ενεργά σε όλες τις δράσεις. Και να σας πω και μία είδηση, είναι σημερινό νέο αυτό, πρόκειται να είμαι υποψήφια εκτός από την περιφέρεια και στις εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου των Καταστηματαρχών της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, που πρόκειται να γίνουν στο τέλος του μήνα. Ως υποψήφια για θέση μέλους. Είμαι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Ομοσπονδία Δωδεκανήσου. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία και σε αυτή την δράση. Να είστε καλά. Κύριε Αγγέλου, θα ήθελα να μου πείτε πώς αποφασίσατε να κατέλθετε στις περιφερειακές εκλογές. Ξεχάσαμε να απαντήσουμε την κομματική δράση. Φυσικά, απαντήστε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Ήμουν υποψήφια λοιπόν από το 2012 με τους Ανεξάρτητους Έλληνες ως υποψήφια βουλευτής για τα Δωδεκάνησα. Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε πολλές φορές κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά δυστυχώς το εκλογικό μας σύστημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, οπότε δεν το επιτύχαμε. Είμαι εκλεγμένο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου των Ανεξάρτητων Ελλήνων από το 2013. Ήμουν μέλος της Επιτροπής Διοντολογίας επίσης εκλεγμένο και μέχρι και σήμερα είμαι γραμματέας νησιωτικής πολιτικής του κόμματος. Μιας λοιπόν και μου τα αναφέρατε αυτά, θα πρέπει να αλλάξω το ερώτημά μου για να είναι και συναφή με την απάντησή σας, συναφές με την απάντησή σας. Πώς λοιπόν από τους ανεξάρτητους Έλληνες βρεθήκατε στην παράταξη του Γιώργου Χατζημάρκου? Είναι πάρα αυτό πολύ θα απλή. Είναι η πρώτη μου ερώτηση. Την οποία βρίσκω και πάρα πολύ απλή. Η τοπική αυτοδιοίκηση θεωρώ ότι δεν πρέπει να χρωματίζεται κομματικά με κανέναν τρόπο. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση ως πρόσωπα που είναι ικανά να προσφέρουν ό,τι μπορούν καλύτερο στον τόπο. Και γι' αυτό άλλωστε έχω επιλέξει τον Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος είναι μια προσωπική μου επιλογή. Εννοείται πως η παράταξή του δεν έχει το χρήσμα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν έχουν δώσει χρήσμα σε κανέναν βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης σε καμία περιοχή της Ελλάδας. Κατεβαίνουμε μεν συντεταγμένα, υποστηρίζοντας όμως την κάθοδό μας μόνο για τις ευρωεκλογές, όχι για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε, επαναλαμβάνω, ο Γιώργος Χατζημάρκος είναι μια προσωπική μου επιλογή. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει στον τόπο. Θεωρώ ότι είναι ο πιο επιτυχημένος περιφερειάρχης ίσως της Ελλάδας. Και θα ήθελα πάρα πολύ να συνεισφέρω σε αυτή την προσπάθεια. Αφήστε που θεωρώ ότι αυτή η ομάδα και ειδικά ο Γιώργος μπορούν να μου μάθουν και πολλά πράγματα. Ξέρετε, ανάλογα με το από ποια οπτική αντιμετωπίζει κανείς τα κοινά, βλέπει και μια άλλη οπτική της χώρας, βλέπει και άλλες ανάγκες της και φυσικά βλέπει και νέους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων. Και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό σχολείο η περιφέρεια για μένα. Η τοπική αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού σας εκφράζει? Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα μέσα από την υπηρέτησή της? Θεωρώ, κυρία Σαρή, ότι ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης με εκφράζει απόλυτα. Εξάλλου, το πεδίο δράσης μου όλα αυτά τα χρόνια ήταν τα Δωδεκάνησα, κυρίως ως υποψήφια βουλευτής, και μετέπειτα ως γραμματέας νησιωτικής πολιτικής, αλλά και από την εμπειρία μου στο Υπουργείο Τουρισμού και όλα τα νησιά της χώρας και φυσικά η ευρύτερη περιοχή της χώρας στον τομέα πάντα του τουρισμού. Προφανώς, λοιπόν, η περιφέρεια μπορεί να μου δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχω και στην δημιουργία υποδομέων και στην δημιουργία δράσεων, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή των νησιωτών. Και επιπλέον,
οι νέες δυνατότητες ενός δρόμου που έχει ανοίξει ο Γιώργος ο Χατζημάρκος, ανοίγοντας πολύ περισσότερο τις αρμοδιότητες του δεύτερου τοπικού, του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης σε σχέση με, με αυτές που υπήρχαν μέχρι σήμερα, νομίζω ότι μου δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσω να υλοποιήσω και ιδέες που τόσα χρόνια έχω και έμειναν χωρίς να υλοποιηθούν στους φακέλους μας. Είναι ευκαιρία. Κυρία Αγγέλου, για πείτε μου, σε περίπτωση εκλογής σας, θεωρείτε λοιπόν ότι μπορείτε να ασχοληθείτε και με κάποιο διαφορετικό κομμάτι εκτός από αυτό του τουρισμού? Νομίζω ότι ο τομέας της νησιωτικής πολιτικής επίσης είναι ένας τομέας που θα με ενδιέφερε και που έχω επαρκή γνώση του αντικειμένου. Ο τουρισμός βέβαια είναι μεγάλη μου αγάπη, όπως καταλαβαίνετε, αλλά η νησιωτική πολιτική, αν το σκεφτείτε, συνδυάζει και τον τουρισμό και τις υποδομές και την υγεία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να διευκολύνει τη ζωή των νησιωτών. Οπότε ναι, νομίζω ότι θα μου τέριαζε και η νησιωτική πολιτική. Ποια σημεία συγκεκριμένα θα θέλατε να υλοποιήσετε? Γιατί μου είπατε κάποια πράγματα, ότι θέλατε να κάνετε κάποια πράγματα που δεν σας δόθηκε μέχρι σήμερα η ευκαιρία. Ναι. Πείτε μου ορισμένα από αυτά, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο φυσικά να τα πούμε όλα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να αποκαλύψω πλήρως τις ιδέες μου. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι τους τομείς που αφορούν. Έχουν πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες πάνω στον τομέα της ενέργειας, πάνω στον τομέα της παιδείας, που νομίζω ότι αν καταφέρουμε να τους υλοποιήσουμε, θα λύσουμε προβλήματα πολλών χρόνων των νησιών μας και θα είναι μεγάλη μου τιμή να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια. Φαντάζομαι ότι αυτές τις ιδέες τις έχετε μοιραστεί με τον κύριο Χατζημάρκο και τις έχει υιοθετήσει. Νομίζω ότι τη φυλάω έκπληξη και στον Γιώργο τον Χατζημάρκο. Έχει μόνο το γενικό περίβλημα και εκείνο. Του το κρατάω για έκπληξη. Ωραία. Και αποκλείται, εμείς θα το βγάλουμε σήμερα κατά αποκλειστικότητα. Όχι, δηλαδή δυστυχώς. Θα πρέπει να ψηφιστώ από τους νησιώτες μας, από τους συντοπίτες μας, προκειμένου να το δούμε να υλοποιείται. Το κρατάω αυτό όντως. Κυρία Αγγέλου, ποια θεωρείτε ως βασικότερα προβλήματα στο Νότιο Αιγαίο και ειδικότερα στην εκλογική περιφέρεια που καλείστε να ψηφιστείτε? Κοιτάξτε, τα νησιά μας προφανώς και δεν είναι εύκολα. Η πολυνησία του Αιγαίου, όπως την έχω αναφέρει και πρόσφατα σε μία ανάλυση μου, έχει πολλών και διαφορετικών ειδών προβλήματα, τα οποία νομίζω ότι ξεκινούν από τη λανθασμένη θεώρηση προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Συνήθως αντιμετωπίζουμε τα νησιά μας ως ένα σύνολο. Τα αντιμετωπίζουμε ως Δωδεκάνησα, ως τοπική ενότητα Ρόδουμνια, και μιλάμε για την περιοχή που πρόκειται να με ψηφίσει. Θεωρώ ότι είναι λανθασμένη αυτή η οπτική. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να βλέπουμε το κάθε νησί ως αυτόνομο οικοσύστημα, να του δώσουμε δύναμη να λειτουργήσει αυτόνομα και μετά να το εντάξουμε στο σύνολο. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Χατζημάρκος το έκανε αυτό. Μπορείτε να δείτε στοχευμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα νησιά και όχι ομαδικά και σε σύνολο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ακόμα μπορούμε να κάνουμε πράγματα πάνω σε αυτό το τομέα. Από τα βασικά προβλήματα βέβαια είναι η θωράκιση των λιμένων, όπου αυτό δεν έχει γίνει ήδη, η αντιμετώπιση των προβλημάτων ίδρευσης, όπου αυτό δεν έχει γίνει ήδη, γιατί είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει και πολύ πετυχημένη, το ακτοπλοϊκό, επιμένω τα θέματα ενέργειας, είναι πολύ σημαντικά και όχι μόνο στην τοπική ενότητα Ρόδου, σε όλα τα νησιά. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα προβλήματα που προκύπτουν από κακοκαιρία ή εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου, όταν η κατανάλωση είναι αυξημένη και στο νησί της Ρόδου αλλά και στα μικρότερα γειτονικά. Θεωρείτε ότι ο κόσμος είναι ικανοποιημένος, οι πολίτες του Νοτίου Αιγαίου είναι ικανοποιημένοι από τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή και θα την επιλέξουν εκ νέου στις 26 του Μάη? Ξέρετε, θεωρώ ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι αυτή του δρόμου και όχι αυτή των επαγγελματιών και το να κυκλοφορεί κανείς στο δρόμο και να μιλά για τον Γιώργο Χατζημάρκο και την παράταξη μπροστά τον Νότιο Αιγαίο, πιστέψτε με, είναι μια απόλαυση. Η αποδοχή είναι εκπληκτική, οπότε θεωρώ ότι αυτή είναι η καλύτερη επιβράβευση του μέχρι τώρα έργου της Περιφερειακής Αρχής. Και θεωρώ, ναι, ότι θα τον ξαναεπιλέξουν και τον ίδιο ως επικεφαλής και ελπίζω και εμάς ως υποψηφίους. Θα έχει να προσφέρει και άλλα πράγματα και ο ίδιος και η παράταξη? Δηλαδή υπάρχει όρεξη για εργασία και για προσφορά στον τόπο? Ξέρετε, άλλο ένα κλειδί που θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει την επιτυχία για μια παράταξη που καλείται να διοικήσει, είναι το όραμα. Όσα προγράμματα και να έχει κανείς στα χαρτιά,
Τίποτα δεν είναι ασφαλέστερο από το όραμα για ένα καλύτερο μέλλον και το όραμα συγκεκριμένο, όπως μπορεί να το έχει στο μυαλό της ή στο τραπέζι βαλμένο μία παράταξη όπως είναι η παράταξη του Γιώργου Χατζημάρκου. Υπάρχει όραμα για να γίνουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα, μόλις ξεκίνησαν. Η ομάδα στην οποία συμμετέχετε, είστε ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της? Ναι, είναι μια εξαιρετική ομάδα. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα με ανθρώπους και πολύ έμπειρους και νέους. Οι έμπειροι, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να προσφέρουν την εμπειρία τους και να μας καθοδηγήσουν σωστότερα. Οι νέοι που δεν έχουμε την εμπειρία της διοίκησης, θεωρώ ότι έχουμε τη φρεσκάδα και την όρεξη να δουλέψουμε και να προσφέρουμε. Ναι, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που θα φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και είναι και πολύ καλό το κλίμα μεταξύ μας. Συνεργατικό, φιλικό, ευχάριστο, πραγματικά είναι απόλαυση. Στην κριτική που δέχεται η παράταξή σας για αδράνεια ή για ολιγορία ή ότι δεν έκανε όσα έπρεπε να κάνει αυτά τα 5 χρόνια, τι απαντάτε? Ξέρετε, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν θέλω να εμπλακώ σε αυτή τη διαμάχη. Αλλά μια που θέτεται έτσι το ερώτημα, θα σας πω ότι δυστυχώς, όταν αναλαμβάνει μια νέα παράταξη στη διοίκηση του τόπου, δεν βρίσκει Magna Carta, δεν βρίσκει λευκά χαρτιά, έτσι. Υπάρχει μια προηγούμενη πορεία η οποία πρέπει να συνεχιστεί ή να προσαρμοστεί αναλόγως. Για όλα αυτά λοιπόν που κατηγορούν την παράταξη του Γιώργου Χατζημάρκου ότι δεν έλαβε μέτρα, πιστέψτε με, τα περισσότερα από αυτά ήταν έργα που είχαν πάρει λάθος πορεία και έπρεπε να επαναπροσδιοριστούν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα φαντάζομαι γνωρίζετε. Είναι η γέφυρα της Κρεμάστης, είναι το φράγμα του Γαζδρά. Και τα δύο είναι στον καλύτερο δρόμο. Το φράγμα μας δίνει νερό εδώ και ένα χρόνο, εξαιρετικής ποιότητας νερό, αντιμετωπίζοντας το σοβαρό πρόβλημα που είχαμε στο νησί. Και η γέφυρα της Κρεμαστής ήδη νομίζω είναι έτοιμα κάποια σχέδια να παρουσιαστούν. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, οπότε ναι, είναι και αυτό στη φάση. Οπότε θεωρείτε ότι σε ό,τι αφορά τη γέφυρα της Κρεμαστής, η καθυστέρηση αυτή των 4 ετών περίπου, αν κάνω λάθος μάλλον για το χρονικό διάστημα, διορθώστε με, η καθυστέρηση αυτή των 4 ετών είχε να κάνει με την αναπροσαρμογή που έπρεπε να γίνει για να εκτελεστεί το έργο σωστά? Μα φυσικά δεν ξέρω αν είναι δικιά μου δουλειά να πω λεπτομέρειες, αλλά πραγματικά όταν βρίσκεις ένα έργο με ελλιπείς μελέτες, ανολοκλήρωτες ή πρόχειρες, ναι, λυπάμαι, αλλά πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή. Και αν αυτό χρειάζεται 4 χρόνια, ναι, θα πάρουμε 4 χρόνια. Αυτό το έργο είναι ένα έργο ζωής για την περιοχή. Ξέρουμε τις συνέπειες, τις δυσάρεστες που έχουν προκληθεί σε αυτή την περιοχή. Αν είναι δυνατόν να μην γίνει οργανωμένα και συνετά, προφανώς και πρέπει να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κυρία Αγγέλου, έχετε ένα πρόγραμμα ως παράταξη το οποίο θα δώσει μία νέα αναπτυξιακή τροχιά στην περιοχή του Νοτιού Αιγαίου? Όπως σας είπα, ο Γιώργος ο Χατζημάρκος είναι ο παδός του οράματος περισσότερο παρά του προγράμματος. Παρόλο αυτό, τι έχει να ανακοινώσει παράταξη, θα την ανακοινώσει μέσα στο μήνα. Οπότε υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θα ανακοινωθεί και θα γίνει γνωστό στον κόσμο. Αυτό είναι θέμα της ηγεσίας της παράταξης. Θα απευθυνθείτε σε εκείνον, φαντάζομαι, στον κατάλληλο χρόνο. Εντάξει, στον κύριο Χατζημάρκο. Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε τι λέτε σε όσους υποστηρίζουν ότι ο Γιώργος Χατζημάρκος έχει την ξεκάθαρη στήριξη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, και ότι θα έπρεπε λογικά να έχει και την στήριξη όλων όσων ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό εσείς το θεωρείτε λογικό ή θεωρείτε ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε να δείτε. Προσωπική μου άποψη είναι ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν χωρούν κόμματα και χρωματισμοί. Το ότι θα έπρεπε οι παρατάξεις να είναι πραγματικά ανεξάρτητες. Η παράταξη του Γιώργου του Χατζημάρκου μπροστά του Νότιο Αιγαίο είναι μια πολύ συλλεκτική παράταξη, είτε θέλει να το δει κάποιος είτε όχι. Περιλαμβάνει άτομα της Νέας Δημοκρατίας, άτομα που άνοικαν στο πρώην χώρο του ΠΑΣΟΚ, εμένα από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Νομίζω ότι μπορούμε να αναζητήσουμε και άλλους ίσως χώρους πολιτικούς. Και νομίζω πολιτικούς. Έχετε και υποψήφιο από το ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, έχουμε και υποψήφιο από το ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλη παράληψη. Ευχαριστώ για την παρατήρηση, κύριε Σαρή. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο Γιώργος ο Χατζημάρκος ποτέ δεν έκρυψε ότι είναι ένας δημοκράτης, ο οποίος έχει εξαιρετικές σχέσεις προφανώς και με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος προφανώς και έχει δηλώσει ξεκάθαρα την προτίμησή του σε αυτόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η παράταξη μπροστά από τον Νότιο Αιγαίο είναι βαμμένη μπλε
Είναι μια πολυσυλλεκτική παράταξη, το τονίζω, και όλοι αυτοί που προαναφέραμε το αποδεικνύουν. Από ό,τι καταλαβαίνω, ουσιαστικά μας λέτε ότι έχουν επιλεχθεί οι αξιότεροι κατά την κρίση του κύριου Χατζημάρκου από όλους τους πολιτικούς χώρους για να απαρτίζουν την παράταξή του. Αλήθεια είναι αυτό. Πραγματικά αυτό το ψηφοδέλτιο είναι μοναδικό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Είναι απίστευτα αξιόλογοι οι άνθρωποι που το αποτελούν. Πολυσυλλεκτικό όσον αφορά την ιδεολογία. Και να σας πω και κάτι. Η τοπική αυτοδιοίκηση αυτό δεν έχει ανάγκη. Ανθρώπους που να μπορούν να συγκεράσουν τις απόψεις τους, προσπαθώντας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την περιοχή μας. Οι παλιοί της παράταξής σας δέχονται με χαρά τους καινούριους? Νομίζω ότι μας έχουν καλωσορίσει με ανοιχτές αγκάλες, θα έλεγα. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι πολύ φιλικό το κλίμα και πολύ συνεργατικό. Σε προσωπικά, σε ό,τι αφορά εσάς, πώς εκτιμάτε ότι θα πάτε στις εκλογές της 26ης Μαΐου και ποιος είναι ο στόχος σας? Ο στόχος πάντα είναι υψηλός. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ο στόχος ενός υποψηφίου πρέπει να είναι υψηλός. Παρ' όλα αυτά, ό,τι πιθανά αποτελέσματα μπορεί να πιθανολογήσει κανείς μάλλον, δεν είναι ασφαλή τα αποτελέσματα αυτά. Πρέπει να καταφύγουμε στον κόσμο. Ελπίζω να δουν σε μένα κάτι θετικό και να με προτιμήσουν με το σταυρό τους. Ό,τι εκτιμήσεις και να προσπαθούμε να κάνουμε, νομίζω ότι είναι άτοπες. Πάντα οι εκλογές εγκυμονούν εκπλήξεις. Πόσο μάλλον σε ένα... ανοίξει κάτι. Έτσι, πόσο μάλλον σε ένα τόσο δυνατό ψηφοδέλτιο όπως είναι αυτό του Γιώργου του Χατζημάρκου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, με βάση και αυτό που μου είπατε νωρίτερα, όταν έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο, βλέπετε μια μεγάλη εκτίμηση και για την παράταξή σας και φαντάζομαι και προς το πρόσωπό σας. Ξέρετε. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάτι. Η εκτίμηση που βλέπω από τον κόσμο προς το πρόσωπό μου πραγματικά είναι ιδιαίτερο συγκινητική. Γιατί πραγματικά ο κόσμος με αντιμετωπίζει όχι μόνο με την κομματική μου ταυτότητα, αλλά κυρίως με την ταυτότητα της Ροδίτισσας, της Δωδεκανήσιας, που τόσα χρόνια προσπαθεί και παλεύει για αυτή την περιοχή. Άσχετα με το αν έχω απέναντί μου ένα ψηφοφόρο των ανεξάρτητων Ελλήνων, η εκτίμηση είναι φωνερή. Και αυτό, πιστέψτε με, είναι η μεγαλύτερη αμοιβή για έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα κοινά. Το να σε εκτιμούν όχι μόνο οι ψηφοφόροι της παράταξής σου, αλλά ψηφοφόροι ή συνάδελφοι από όλους τους πολιτικούς χώρους. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι, κυρία Σαρή, σας μιλάω ειλικρινά. Το φαντάζομαι, γιατί είναι ουσιαστικά και η αναγνώριση των κόπων σας. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Όταν έχω πει πολλές φορές ότι όταν φύγω από την πολιτική, θα ήθελα να λένε όχι να μια επιτυχημένη με οποιονδήποτε τίτλο δίπλα, αλλά να λένε να ένας άνθρωπος που πραγματικά αγάπησε και προσπάθησε για αυτόν τον τόπο. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή, πραγματικά. Κυρία Αγγέλου, πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνέντευξη, όπως έχω καθιερώσει, έχετε το ένα λεπτό του καλεσμένου, το οποίο βέβαια θα πρέπει να βρω, να το παρουσιάσω λίγο πιο εύστοχα. Πρέπει να το σκεφτώ αυτό. Πάντως, προς το παρόν, το ένα λεπτό του καλεσμένου. Οπότε απευθύνεστε στους τηλεθεατές μας και λέτε οτιδήποτε θέλετε. Με βάζετε σε σκέψεις. Δεν με είχατε προετοιμάσει για αυτή την ερώτηση. Πρέπει να το σκεφτώ. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω στους τηλεθεατές μας και εν δυνάμει ψηφοφόρους της παράταξης, είναι ότι πραγματικά θέλω με πάρα πολύ προσοχή να προσπαθήσουν να ρηχνεύσουν τις προθέσεις των υποψηφίων. Υπάρχουν αξιόλογοι υποψήφοι που μπορούν να προσφέρουν. Θα ήθελα να δοκιμάσουν να γνωρίσουν από κοντά τους υποψηφίους που τους ενδιαφέρουν. Θα βγούμε στους δρόμους τις επόμενες μέρες. Ήδη κάποιοι είμαστε στους δρόμους. Θα ήθελα πραγματικά να ανεβάσουν πολύ ψηλά τον πύχη αυτή τη φορά, γιατί υπάρχουν τόσες δυνατότητες για την περιοχή και αυτή η προτροπή δεν ισχύει μόνο για τους ψηφοφόρους της δικής μας παράταξης, αλλά και για τους ψηφοφόρους των αντιπάλων παρατάξεων. Υπάρχουν αξιόλογοι υποψήφοι, κυρία Σαρή, σε όλες τις παρατάξεις. Και αν επιλεχθούν από όλες τις παρατάξεις καλύτεροι, νομίζω ότι μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Κυρία Αγγέλου, πάντως είστε η πρώτη που λέει κάτι τέτοιο, που αναγνωρίζει δηλαδή και την αξία των υποψηφίων από άλλες παρατάξεις, ανεξάρτητο από το αν ανήκουν σε κάποια άλλη παράταξη αντίπαλη εντός εισαγωγικών από τη δική τους. Ξέρετε τι, νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η απόδειξη ότι οι πολιτικές ιδεολογίες της μέρας μας
τείνουν να εκλείψουν, με την παραδοσιακή έννοια τουλάχιστον. Βλέπουμε παραδοσιακά δεξιούς να πολιτεύονται με την αριστερά, παραδοσιακά αριστερούς να πολιτεύονται με τη δεξιά, οπότε μάλλον δεν ισχύει πια αυτό. Αν οι υγιείς προσωπικότητες από κάθε παράταξη, και το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά στην τηλεόραση, επιλεχθούν από τους συμπολίτες μας, τότε μόνο καλό έχουμε να δούμε μπροστά μας. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όλοι σε αυτό. Αλλά προφανώς ελπίζω να είμαι σε αυτούς που θα επιλέξουν οι συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αγγέλη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή επιτυχία σε επερχόμενες εκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται και η εκπομπή μας για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το βράδυ. Καλό βράδυ και ευχαριστούμε πολύ.